Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Ξεκινάμε, θα πάμε μαζί μέχρι τις 7, 7 παρά 10 ας πούμε, γιατί έχει το παιχνίδι αργότερα, θα συνδεθούμε για την ενημέρωση του αγώνα, για την εξέλιξη του παιχνιδιού, για το κύπελο Ελλάδος. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια σήμερα, εδώ στο All About Harrison Air, στο Λίμπερο 107,4. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα, κυρίως βέβαια ποδοσφαιρικά έτσι, γιατί υπάρχουν και οι προσδοκίες για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά έχει γίνει και αρκετός λόγος, αρκετός ντόρος και με αυτά που συνέβησαν, ή αν θέλετε, αν ήταν γραπτός ο λόγος, θα έβαζα και ένα δεν μπροστά, αλλά έχουν μία αξία να τα σχολιάσουμε και θα ξεκινήσουμε από αυτά όταν επιστρέψουμε όμως από το διάλειμμα των 5:30, για να αντιληφθείτε πάρα πολλές φορές πως η επικοινωνία είναι αυτή που διαμορφώνει τις εντυπώσεις και πόσο σημαντικό είναι να έχεις λόγο και στα μεγάλα πλέον αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, πόσο σημαντικό είναι να ασχολείσαι με όλα και πόσο σημαντικό επίσης είναι να είσαι έτοιμος να απαντήσεις σε όλα, είτε πρόκειται για την επικοινωνιακή πολιτική που μπορεί να έχει μια μεγάλη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, ως την επικοινωνιακή πολιτική που μπορεί να έχει ένας ξενοδόχος που στις ελεύθερες ώρες του κάνει τον έφορο, παραδείγματος χάρη σε μια ομάδα της Σαντορίνης, της Μυκόνου ή κάποιου άλλου πολύ ωραίου νησιού που το καλοκαίρι πενταπλασιάζει τις τιμές για να μπορούν όλοι οι πολίτες και οι τουρίστες να περάσουν ωραία και να βλέπουν αγκαλίτσα το ίδιο βασίλεμα. Πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να πετάξει μία μπαρούφα, η επιλογή της λέξης δεν είναι καθόλου τυχαία, γιατί είναι ό,τι πιο κοντινό μπορώ να βρω στον μπάφο, και με αυτή την μπαρούφα να ασκούν κριτική άνθρωποι άσχετοι με το οποιοδήποτε αντικείμενο, να γράφουν άρθρα επί άρθρων άνθρωποι έγκριτοι συνάδελφοι που γνωρίζουν το αντικείμενο αλλά εκμεταλλεύονται την παρούφα για να γράψουν ιστορίες καλύτερες από αυτές του Ιούλιου Βέρν, και φυσικά να υπάρξουν και οι πάντα έξυπνοι οπαδοί αντίπαλης ομάδας ή οποιασδήποτε άλλης ομάδας που θα πετάξουν και αυτή την εξυπνάδα τους, υιοθετώντας ως πραγματικό γεγονός μία μπαρούφα. Όταν επιστρέψουμε λοιπόν από το διάλειμμα, θα συζητήσουμε για το κατά πόσο ή μάλλον για το ποιοι τελικά είναι αυτοί που χουλιγκανίζουν επικοινωνιακά, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι με πάρα πολύ απλό τρόπο διαπράττουν μια δημοσιογραφική αλητεία, και ποιοι τελικά είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν μπάφους με αποτέλεσμα να φαντάζονται γεγονότα και να τα παρουσιάζουν ως πραγματικά, ενώ στην πραγματικότητα, στην αλήθεια, δεν υπάρχει το παραμικρό. Break και επιστρέφουμε. Έχω Αλέξα Βόπουλο πλέον, δεν φοβάμαι τίποτα κυρίες και κύριοι. Είναι εδώ για την σωστή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας για όλα τα ζητήματα του Άρεος. Τι κάνετε κύριε Σαββόπουλε? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Μήπως είχατε τίποτα κι εσείς, καμιά λιποθυμία από καμπάφο? Όχι. Α, δεν είχατε? Δεν είχατε. Καλά, άλλοι λένε δόξα τω Θεώ όταν έχουν τέτοιου είδους ζητηματάκια. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω το συγκεκριμένο θέμα και μετά να μπούμε στα ποδοσφαιρικά κτλ. Σε σχέση με την επικοινωνία, λοιπόν, βλέπετε πόσο εύκολα βγήκε ένας τύπος από τον ναό θύρας και είπε: η κοπέλα λιποθύμησε επειδή είχε κάναβη. Μύριζε κάναβη και λιποθύμησε. Βγήκε βέβαια το βίντεο σήμερα, τους ξεφτιλίζει όλους αυτούς. Ξεφτιλίζει και όλους αυτούς τους υποκριτές και στην Αθήνα που έσπευσαν να γράψουν για μπάφους, για αποπνιχτική ατμόσφαιρα, για... Εδώ μέχρι ακόμα και στο θέμα της, των πρώτων βοηθειών, ότι ήρθε το, δεν μπορούσε να αναπνεύσει, λέει, το πλήρωμα από τα ασθενοφόρο, που δεν υπήρχε πλήρωμα από ασθενοφόρου. Δύο γιατροί αριανοί κατέβηκαν από την κερκίδα. Ό,τι να είναι. Και δε άντε, αυτός από τη θύρα λέει ό,τι του κατέβει και ό,τι γουστάρει. Πάρα πολύ ωραία. Που φυσικά πέρσι που πετούσαν μπουκάλια στα κορίτσια του Άρη, δεν σχολίασε κανένας.
Λέει λοιπόν ότι θέλει αυτός και ότι γουστάρει. Είναι δυνατόν όλα τα μέσα να το παίρνουν αυτό, να βγάζουν τα εισαγωγικά, τα λόγια του δηλαδή, και να υιοθετούν τους μπάφους, την κάναβη και όλα τα υπόλοιπα. Το τι ρόλο βαράνε διάφοροι στα μέσα ενημέρωσης αντιαριανοί το γνωρίζουμε. Οκ. Okay. Αλλά είναι δυνατόν όλοι τόσο ελαφρά την καρδία να παίρνουν αυτό το λιβελογράφημα και να το αναπαράγουν σαν ένα πραγματικό γεγονός. Γι' αυτό λέμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο τι, όχι το τι ακούτε, όλα να τα ακούτε και όλα να τα διαβάζετε. Στο τι πιστεύετε. Στο τι πιστεύετε. Βγήκε το βίντεο και ήταν όντως, ήταν δύο κοριτσάκια 7 χρονών χούλιγκαν πίσω από εκεί που έκαναν τα σερβίς οι κοπέλες. Στη συνέχεια λέει έκανε από πνιχτική ατμόσφαιρα ζαλίστηκαν, φωνάζαν οι χούλιγκαν Άριο λέει, και αυτό επιλείψιμο είναι η αλήθεια, και αποκρύπτουν ότι η κοπέλα όταν ξάπλωσε κάτω γιατί ζαλίστηκε και είναι άλλο το κάθομαι κάτω και είναι άλλο το λιποθυμώ και πέφτω κάτω. Και φαίνεται ξεκάθαρα, 58 δευτερόλεπτα ήταν στο έδαφος. Τη χειροκροτάει όλο το γήπεδο να της δώσει κουράγιο. Όταν σηκώνεται την ξαναχειροκροτάει όλο το γήπεδο. Και αντί να πούνε και ένα μπράβο σε ένα γεμάτο γήπεδο με υποδειγματική παρουσία και ατμόσφαιρα, όχι, ήταν υπεράριθμη. Ήταν 235 και όχι 220 που επιτρέπεται. Όχι, βρίζανε. Πρέπει να έχει γίνει πρώτη φορά αυτό, να έχουν βρίσει σε γήπεδο. Και τα ψέματα αυτά. Όχι μύριζε κάναβη, όχι μύριζε ινδική κάναβη, όχι βραζιλιάνικη κάναβη και όχι κολομβιανή κάναβη. Πρέπει να μπει ένα τέλος επιτέλους σε αυτή την προπαγάνδα που θα είναι πολύ μεγαλύτερη όταν θα αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ήδη βλέπετε από χθες τι γίνεται με τον Μαρινόπουλο. Το μεταφέραμε την είδηση νωρίς το απόγευμα εδώ στην εκπομπή. Τη σύλληψη, ό,τι ακολούθησε. Τώρα αρχίζουν, βγαίνουν διάφοροι και λένε τελικά τα χρέη αυτά του Καρυπίδη είναι και κληρονομιά από τον προηγούμενο. Σόπα! Που είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε ακουμπήσει εμείς, γιατί πρόκειται για εργαζόμενους. Και όταν πρόκειται για εργαζόμενους, το βασικό που πρέπει να πούμε είναι να πάρουν τα χρήματά τους. Αλλά όταν βρίσκεται ένας τρόπος να πάρουν κάποια από τα χρήματα, ποιος αποφασίζει αν μια δικαστική απόφαση πρέπει να εφαρμοστεί ή όχι? Τα δικαστήρια ή ο Νεφελούδης? Αυτά, κύριε Σαββόπουλε, σε σχέση με την επικοινωνία και αυτό το πανηγύρι που έχει στηθεί από χθες, επειδή βγήκε αυτός της θύρας, δεν το χώνεψε ότι έχασε από τον Άρη και δεν θα παίξει τον τελικό και άρχισε να λέει τα όσα λέει. Και αμέσως τα υιοθετήσαμε σαν να είναι πραγματικότητα. Και δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που γίνεται αυτό. Βγαίνει κάποιος, λέει κάτι, αν είναι κατά του Άρη το υιοθετούμε. Αν είναι υπέρ του Άρη, είσαι αριανός και τα λες. Έχετε να πείτε κάτι ποδοσφαιρικό, να μπούμε στο ρεπορτάζ? Τελείωσα εγώ με τα επικοινωνιακά και τα βολεϊκά. Πέρα από το να πούμε ένα μπράβο για μία ακόμη φορά στα κορίτσια που ξεκινούν την προσπάθειά τους την πέμπτη κότα στον Ολυμπιακό, τον πανίσχυρο Ολυμπιακό. Και αν δεν κάνω λάθος, το δεύτερο παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη θα είναι Κυριακή. Γιατί πλέον, μετά από πάρα πολλά χρόνια, διεκδικεί πρωτάθλημα ο Άρης. Έστω και αν οι πιθανότητες είναι πολύ λίγες, αφού επαναλαμβάνω η ομάδα του Ολυμπιακού είναι πολύ καλύτερη. Εντάξει, και το μπάτζετ της είναι καμιά 20 φορές μεγαλύτερο. Άλλωστε είναι και η ομάδα η οποία κατέκτησε το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Έτσι, πριν από λίγες μέρες και μάλιστα μέσα στην Τουρκία. Και με ανατροπή είχε χάσει 2-3 εδώ από την Μπούρσα. Φαίνεται η Μπούρσα όταν κερδίζει στην Ελλάδα μετά πάει χάνει μες στην έδρα της, όπως έκανε και με τον Άρη βέβαια στο παιχνίδι εκείνο το αλυσμόνητο. Εντάξει, και μόνο το γεγονός ότι η ομάδα είναι στον τελικό και θα κοντραριστεί με την ομάδα που κατέκτησε το ευρωπαϊκό κύπελλο, είναι μια ομάδα με καλύτερο ρόστερ. Αυτό από μόνο το γεγονός καταδεικνύει ασφαλώς τη βελτίωση αυτής της ομάδας, την ικανότητά της. Θα αναμετρηθούν κόντρα σε αθλήτριες και θα ανεβάσουν και το δικό τους το επίπεδο. Και εντάξει, εγώ να σου πω κάτι, με αυτά που βλέπω στο γυναικείο βόλιο τα τελευταία χρόνια περίμενα ότι θα υπάρξει μια ανάλογη επιτυχία, γιατί γίνονται συντονισμένες προσπάθειες, υπάρχει γνώση, υπάρχει οικονομική ευρωστία και ανεξαρτησία φυσικά του σημερινού τμήματος από τον ερασιτέχνη, που είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν το αντικείμενο, καλές ξένες παίκτριες που
είναι αυτές που κάνουν και τη διαφορά. Και ορίστε το, τα αποτελέσματα. Τώρα στο ποδόσφαιρο, η ομάδα προετοιμάζεται για ένα παιχνίδι την Κυριακή κόντρα στον Απόλλωνα Πόντου. Και αν καταλάβουμε καλά από τα όσα είπε χθες στους ποδοσφαιριστές στην προπόνηση της ομάδας ο τεχνικός διευθυντής ο Παύλος Μυροφορίδης, του δίνουν την δέουσα σημασία στο ποδοσφαιρικό τμήμα και έτσι πρέπει, γιατί με αυτό το παιχνίδι, με μία νίκη δηλαδή την Κυριακή αλλά και μία ακόμη την Τετάρτη στην εμβόλυμη αγωνιστική με τον Απόλλωνα Λάρισας, εξασφαλίζει και μαθηματικά ο Άρης την επιστροφή του στη Σούπερ Λίγκα, αλλά και αποκτά αν όχι πλεονέκτημα, παραμένει πολύ ζεστά στο κόλπο για την κατάκτηση και τις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος, τον τίτλο του πρωταθλητή δηλαδή στη Football League, αν περάσει και από την Καλαμαριά. Γι' αυτό το λόγο ο Μυροφορίδης είπε αυτά που είπε χθες στην προπόνηση, θέλοντας να κρατήσει σε εγρήγορση την ομάδα και να τους δώσει να καταλάβουν ότι πάμε για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι κόντρα σε μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει με νύχια και με δόντια να κερδίσει τον Άρη, και θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στον αγωνιστικό χώρο. Είναι το πιο δύσκολο από τα αναπομείναντα παιχνίδια. Όχι μόνο γιατί είναι εκτός έδρας, γιατί είναι κόντρα σε μια ομάδα που, επαναλαμβάνω, έχει και τα δικά της, τα προσωπικά της απέναντι στον Άρη, και θα προσπαθήσει με νύχια και με δόντια να του κόψει βαθμούς. Σήμερα η ομάδα έχει ρεπό, οπότε από αύριο θα αρχίσει να προετοιμάζεται για αυτό το παιχνίδι. Η είδηση της ημέρας ασφαλώς είναι η επέμβαση στον Δημήτρη τον Ανάκογλου από τον Βαγγέλη τον Πανταζή, τον χειρουργό ορθοπαιδικό της ΠΑΕΑΡΙΣ τα τελευταία 20 χρόνια, ο οποίος ήταν πάρα πολύ άτυχος. Είναι με διαφορά ο πιο άτυχος ποδοσφαιριστής του Άρη τα τελευταία χρόνια, και ευτυχώς η επέμβαση πήγε μια χαρά. Με έτσι πολύ μεγάλη χαρά βλέπουμε σχεδόν όλη την ομάδα να τον έχει επισκεφθεί από το πρωί στην κλινική για να του συμπαρασταθεί. Άλλωστε το έδειξε και έμπρακτα την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Πανεγιάλιο. Είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές δίπλα στον Δημήτρη Ανάκογλου, και νομίζω ότι οφείλει και ο Άρης ως κλαμπ να σταθεί δίπλα στον ποδοσφαιριστή και να του ανανεώσει χθες το συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Μέχρι το τέλος του 2017 υπολογίζεται ότι θα είναι σε θέση να επιστρέψει σε αγωνιστική δράση. Το 17. Ναι. Το 18 θα είναι σε θέση να επιστρέψει σε αγωνιστική, στην αγωνιστική δράση. Έχει περάσει μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, όπως καταλαβαίνετε. Θα χρειαστεί το χρόνο του, ψυχικά αποθέματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, το να είναι καλά ψυχολογικά ο παίκτης για να μπορέσει να ανέβει και πάλι αυτό το γολγοθά που έχει να ανέβει μέχρι να έρθει η ώρα της λύτρωσης. Και ας ευχηθούμε από αύριο ουσιαστικά που θα ξεκινήσει το διάστημα της αποκατάστασής του να μην τον βρει πάλι κανένα κακό, να κυλήσει ομαλότατα η αποθεραπεία του και να τον έχουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και επαναλαμβάνω ότι ο Άρης, αυτό που το λιγότερο που μπορεί να κάνει απέναντι στον αθλητή είναι να του ανανεώσει το συμβόλαιό του που ολοκληρώνεται στις 36. Αυτό. Τώρα, έχει καλή επαφή με τον ποδοσφαιριστή. Ο Καρυπίδης δεν μιλάει πρώτη φορά. Άρρωστε επικοινώνησε και με το που τραυματίστηκε και αποφασίστηκε να μπει στο χειρουργείο. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Δεν νομίζω ότι ο Άρης θα συμπεριφερθεί άσχημα στον ποδοσφαιριστή. Κάθε άλλο. Νομίζω ότι θα του ανανεώσει το συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά, γιατί και καλός ποδοσφαιριστής είναι, και αν είναι υγιής μπορεί να βοηθήσει. Τώρα όλα τα υπόλοιπα όσον αφορά, επαναλαμβάνω, το παιχνίδι της Κυριακής θα τα δούμε από αύριο που θα ξεκινήσει η προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερες απουσίες. Ο Παυλίδης επιστρέφει, ο Μιλούνοβιτς θα είναι για μία ακόμη αγωνιστική απόν, καθώς υπέστη μια διάταση.
Οπότε έχει σχεδόν όλους τους παίκτες στη διάθεσή του ο Δημήτρης Πανός για να ετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι και να κάνει τη διαχείρισή του. Φαντάζομαι ότι θα το κάνει, στο μυαλό του υπάρχει ήδη αυτό, γιατί υπάρχει αυτό το μάτς και έχεις, και μετά υπάρχει ένα μάτς τρεις μέρες μετά. Άρα λογικά κάποιοι παίκτες που θα παίξουν την Κυριακή δεν θα παίξουν την Τετάρτη με τον Απόλλωνα Λάρισας. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα κάνει, όπως έκανε και την προηγούμενη φορά που υπήρξε κάτι αντίστοιχο, δηλαδή παιχνίδι μέσα σε διάστημα τριών ημερών. Μετά ο Άρης, μετά θυμίζω τον Απόλλωνα Λάρισας, πηγαίνει στην Άρτα να παίξει με τον Καραϊσκάκη και μετά ένας θεός ξέρει που θα ξαναπαίξει. Βλέπετε τι γίνεται στον Πανσεραϊκό. Αυτή τη στιγμή είναι όλα στον αέρα στην ομάδα του Πανσεραϊκού. Κανείς πραγματικά δεν ξέρει εάν στις 20 Μαΐου που είναι προγραμματισμένο να γίνει το παιχνίδι της πρώτης τελευταίας αγωνιστικής θα γίνει. Σίγουρα. Μέχρι τότε βλέπουμε. Για 20 Μαΐου τα είπαμε, φίλε. Έχουμε βάθει, δεν γίνεται να γίνει το παιχνίδι. Τέλος πάντων. Αυτό που μας απασχολεί είναι θα κάνει ο Άρης και μέχρι τότε νομίζω ότι δεν θα κάνει. Τι θα κάνει σιγά σιγά ο Άρης για την επόμενη του μέρα που πρέπει να ανοίξει αυτή η κουβέντα. Εγώ νομίζω ότι ο Άρης δεν έχει, η διοίκησή του αναφέρομαι και προκειμένου ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν περιμένει κάτι πλέον. Εντάξει. Είναι αστείο να στεκόμαστε ως δικαιολογία τώρα στο ότι θέλουμε δύο νίκες για να εξασφαλιστεί μαθηματικά. Ο Άρης έχει επιστρέψει στη Σούπερ Λίγκα και πρέπει να προετοιμάζεται για τη Σούπερ Λίγκα πλέον. Πρέπει να κάνει κινήσεις ήδη από σήμερα, από χθες, προς την κατεύθυνση της προετοιμασίας του για την επόμενη χρονιά σε όλα τα επίπεδα. Και είναι πολλά πράγματα που επαναλαμβάνουμε πρέπει να γίνουν. Πρέπει να δείξει ο Θόδωρος Καρυπίδης τις προθέσεις του, τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Πώς θα εμφανίσει έναν Άρη ανταγωνιστικότατο την επόμενη σεζόν, πώς θα τον στελεχώσει, ποιες αποφάσεις θα πάρει, πώς θα τον στηρίξει οικονομικά, αν θα πάει μόνος του, αν υπάρχει παράθυρο συνεργασίας. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να αποκρισταλώνονται και να τα βλέπουμε να υλοποιούνται. Εντάξει, δεν έχει λόγο ο Άρης να κάφτει και να περιμένει τώρα να περάσει ο καιρός. Να περάσει ο καιρός να γίνει τι δηλαδή. Αλλά δεν νομίζω ότι κάθεται και περιμένει. Απλά κάποια πράγματα θα πρέπει να έχουν και τη βούλα, ρε παιδί μου. Σου δίνει τη δυνατότητα η βαθμολογική διαφορά που σε χωρίζει από την τρίτη θέση και η μαθηματική εξασφάλιση να έχεις το περιθώριο να κάνεις πράγματα από τώρα και να μην περιμένεις να τα κάνεις τέλη Μαΐου. Από τώρα θα πρέπει να αρχίσεις να προγραμματίζεσαι για την επόμενη σεζόν. Και όπου προγραμματίζεσαι, φυσικά εννοείται να πάρεις τις αποφάσεις σου για το έμψυχο υλικό της ομάδας, για προπονητή, τεχνικό διευθυντή, στην ΠΑΕ πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, εργασίες που πρέπει να γίνουν στο γήπεδο, εργασίες που πρέπει να γίνουν στο ορίσιο. Πάρα πολλά θέματα για την επόμενη χρονιά τα οποία είναι σε εκκρεμότητα. Φυσικά παραμένει και ανοιχτό, εννοείται, το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Παπαδόπουλο και Νίκ Σακίεβιτς. Ότι οι άνθρωποι επέστρεψαν στην Αμερική δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει να υφίσταται το θέμα και θα ξανανοίξει πολύ πιο έντονα το θέμα τον επόμενο μήνα όταν θα ταξιδέψει ο ίδιος ο Καρυπίδης ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντηθεί με τους ανθρώπους με τους οποίους συναντήθηκε και αυτό το Σαββατοκύριακο εις διπλούν μάλιστα στη Θεσσαλονίκη. Τότε θα ξανατεθεί το θέμα της συνεργασίας τους και ποια μορφή μπορεί να έχει αυτή, αν θα υπάρξει τελικά συνεργασία και αν υπάρξει ποια μορφή θα έχει αυτή η συνεργασία με τους συγκεκριμένους ανθρώπους που επειδή έφυγαν χωρίς να έχει γίνει κάτι το χειροπιαστό δεν σημαίνει ότι έχουν σταματήσει να ενδιαφέρονται να εμπλακούν στον Άρη. Αυτό το διευκρινίζουμε. Εξακολουθεί να υφίσταται το ενδιαφέρον, είναι ζεστή. Και γι' αυτό το λόγο θα ταξιδέψει τον επόμενο μήνα ο Καρυπίδης, ο οποίος μάλιστα θα πάει με την αδερφή του από ό,τι πληροφορούμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντηθεί με τους Νίκ Σακίεβιτς και τον Τόμ Ιθανάση, αν θέλετε, Παπαδόπουλο. Και όπως μου έλεγε ένα φίλο σήμερα το πριν που συζητούσαμε, θέλω να δω, Άλεξ, λέει, τα τελευταία παιχνίδια, να δω και
το υπόλοιπο ρόστερ της ομάδας. Για να σου πω κάτι, συμφώνησα μαζί του. Εγώ για παράδειγμα θα ήθελα να δω σε κάποια από τα τελευταία παιχνίδια, εάν μπορεί να σταθεί, τον Γκλιγκόπουλο για παράδειγμα, τον Πιτσιρικά. Ο οποίος μας είχε δείξει το περασμένο καλοκαίρι ότι το έχει. Ότι είναι ένα παιδί εξελίξιμο. Παίζει και αμυντικό χαφ και στόπερ. Έχει πολύ καλά στοιχεία. Και νομίζω ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση βαθμολογικά, πρέπει να μπει να παίξει αυτό το παιδί τώρα στα τελευταία παιχνίδια. Για να μπουν να παίξουν όμως όχι ο Γκλιγκόπουλος συγκεκριμένα, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία είναι έτσι πιο νεαρά θα πρέπει να μπορούν. Το ο συγκεκριμένος μπορεί, ο συγκεκριμένος μπορεί. Πιστεύω ότι μπορεί. Και ειδικά σε παιχνίδια τώρα χωρίς άγχος, με μηδαμινό άγχος, δηλαδή τώρα με Σπάρτη, με Καρδίτσα, αυτά τα παιχνίδια είναι σε μηδενικό άγχος. Δεν έχεις να. Δεν διακυβεύεται τίποτα. Αυτές οι ομάδες καταρχάς είναι σχεδόν ψιλοδιαλυμένες όλες. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, ποιο το νόημα για παράδειγμα να χρησιμοποιήσει αυτά τα παιχνίδια το Σόουζα. Δεν τον έχουμε δει, δεν ξέρουμε τι είναι ο Σόουζα. Καλά, όταν φτάσει εκεί δεν μπορεί να πει. Δηλαδή, ή το Δελιζήσει. Από αυτή την άποψη το λέω, είσαι ένα δικό σου παιδί και σκέψου του χρόνου, υπάρχει και ο κανονισμός, στα μάτια Κυπέλλου, θυμίζω, επίσης, θα πρέπει να έχεις δύο νεαρούς κάτω των 20 ετών, ποδοσφαιριστές της ομάδας, θα πρέπει να προετοιμάσεις όλα τα επίπεδα ο Άρης. Και αν αυτό το παιδί λοιπόν έχει θέση στο σπίτι, να το μετρήσουμε λίγο, να παίξει αυτά τα τελευταία παιχνίδια. Λέω τώρα το συγκεκριμένο γιατί τον είδαμε το περασμένο καλοκαίρι, τον είδαμε και στα φιλικά και έχει θεματάκι, ρε παιδί μου. Δεν είναι κάποιος που δεν μπορεί να πασάρει ούτε στα δύο μέτρα. Το δούμε. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι από τη δεύτερη ομάδα, ένα παιδί το οποίο μπορεί να αποτελέσει μια επιλογή ένα ευθέτο χρόνο. Άρα, σημείο που άρεσε, σχεδόν έχει βγει. Γιατί όχι να τον δούμε να αγωνίζεται στα τελευταία παιχνίδια. Είναι άλλωστε αυτός ο πιτσιρικάς που έχει την μεγαλύτερη προοπτική εξέλιξη από τη λένε και γι' αυτό το αναφέρω το συγκεκριμένο. Τι είναι εδώ τώρα, έχουν έρθει κάποια μηνύματα για να δούμε τι λέει εδώ. Μεγάλος περιζωοποιείς δε. Δεν λες να μεγαλώσω. Να βγουν τα γυαλιά. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τον 506. Αν ο Καρυπίδης πράγματι πάει στη ΣΥΠΑ, θα δείξει ότι υπάρχει πεδίο συνεργασίας. Αν όχι, σημαίνει ότι η πρόταση που του έγινε δεν ήταν ικανοποιητική. Θα πάει στη ΣΥΠΑ. Θα πάει. Αν μιλάμε πάντως για εισρωή χρημάτων στην ΠΑΕ, αυτό πρέπει να γίνει έγκαιρα εν ώψη νέα σεζόν για να γίνει ανάλογο σχεδιασμό. Εδώ τώρα θέτει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα 506. Ποιο? Δηλαδή, γι' αυτό λέω, αυτό το ταξί θα γίνει τον άλλο μήνα. Μέχρι τότε τι γίνεται δηλαδή. Δεν θα πρέπει ο Άρης να κάνει κινήσεις. Θα σου το πω εγώ τι γίνεται. Αυτό που είπαν και στη μεταξύ τους κουβέντα. Το πλάνο της ομάδας την επόμενη σεζόν το προχωράει ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης πάει να πάρει, καταρχήν για το τυπικό πλέον, γιατί έχει ληφθεί το μεγαλύτερο κομμάτι και είμαστε λίγο πιο ήρεμοι με την αδειοδότηση. Γιατί πέρασε την επιτήρηση που τα οικονομικά στοιχεία είναι τα ίδια. Έχει και άλλα πραγματάκια. Αλλά εκεί το βασικό πλέον είναι, δεν νομίζω ότι ενώ έχεις πληρώσει τα πάντα και έχεις πάρει την επιτήρηση θα χάσεις την αδειοδότηση για το πλάνο βιωσιμότητας, που είναι, όπως το λέω, πλάνο βιωσιμότητας. Και με όλα αυτά τα καραγκιουζιλίκια που γίνονται στη Super League με τον Παναθηναϊκό και τους υπόλοιπους. Άρα λες ότι από τη στιγμή που πλήρωσε, γιατί εκεί ήταν το βασικό, είσαι ok στο κομμάτι αυτό. Αλλά είναι ένα τυπικό που πρέπει να γίνει και αυτό με την αδειοδότηση. Άρα πρέπει να τελειώσει το θέμα με την αδειοδότηση, γιατί καμία από τις ομάδες Football League δεν έχει καταθέσει φάκελο ακόμα. Έτσι. Και τη Super League νομίζω τώρα είναι 19. Δεν έχουν βγει ημερομηνίες ακόμα. Μπράβο. Είναι η αδειοδότηση. Είναι οι αποφάσεις που θα πάρθουν αναφορικά με το ποιος θα είναι προπονητής, αν θα υπάρχει τεχνικός διευθυντής, αν θα υπάρχει εμπορικός διευθυντής, αν θα οργανωθούν τα γραφεία. Ήδη έχουν γίνει μια-δύο τέτοιες κινήσεις που έχουν ως στόχο τη διεύρυνση των στελεχών στην Super League. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα να γίνουν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ήδη πάνω σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον αυτό λέει. Παιδιά, δεν μπορούμε να είμαστε στα ραντεβού του Καρυπίδη. Ότι ο τωρινός πρόεδρος της ΠΑΕ κάνει ραντεβού για να στελεχώσει την ομάδα και με διευθυντή γραφείων και με εμπορικό διευθυντή και με ό,τι τέλος πάντων άλλο κρίνει ο ίδιος ότι χρειάζεται για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήδη κάνει κουβέντες με διάφορους προπονητές ή τέλος πάντων με μάνατζερ που προτείνουν προπονητές. Ήδη ψάχνεται δηλαδή πάνω σε αυτό το κομμάτι και επίσης είναι
ήδη δεδομένο ότι ψάχνεται πάνω σε περιπτώσεις παικτών με προτάσεις κτλ. Στην ουσία έχει πει, παιδιά, εδώ είμαστε, ανεβήκαμε, προτείνεται και θα φτάσουμε σε ένα σημείο να αξιολογήσουμε όλες αυτές τις προτάσεις. Ένα κομμάτι είναι ποιος θα τις αξιολογήσει. Αυτό ακριβώς. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Πώς θα τις αξιολογήσει, ποιο θα είναι το budget, ποιος θα καθορίσει δηλαδή το ύψος του budget. Για την ώρα καθορίζεται από τον Καρυπίδη. Τώρα, αν τον δηλαδή, επόμενο μήνα, δηλαδή, το Μάιο, προκύψουν άλλα 10 εκατομμύρια. Εδώ προφανώς τώρα λέει ο 506 ότι, αν κατάλαβα καλά, και θα πάμε στο διάλειμμα και το συζητήσουμε και μετά όταν θα επιστρέψουμε. Έχουμε συμφωνία το Μάιο. Και μπαίνουν οι άνθρωποι. Να προσαρμόζεις. Και τότε έχει φέρει προπονητή και τα λοιπά. Και πει ο Σακίεβιτς, ο οποίος προορίζεται στον deal αυτό για τεχνικός διευθυντής, φυσικά θα έχει την επιστασία, γιατί είναι ο άνθρωπος που ξέρει το αντικείμενο και έχει φέρει ένα εκατομμύριο επαφές σε όλο τον κόσμο και σε 500 ομάδες. Ας σου πει, εγώ δεν θα έχω λόγο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Είμαστε 20 Απρίλη, κοντά 20 Απρίλη. Το πρωτάθλημα λήγει 27 Μαΐου. Και μέχρι 27 Μαΐου δεν θα ενεργοποιηθούν οι όποιες συμφωνίες. 27 Μαΐου δεν νομίζω ότι έχεις αργήσει. Άμα το πλάνο σου το αρχίσεις 5 Ιουνίου, όταν κάθε χρόνο τα τελευταία 6 χρόνια το αρχίζαμε 15 Αυγούστου. Δεν είπαμε να φτάσουμε μέσα Ιουνίου, Ιουλίου και τότε να αρχίσει η κατάσταση. Αλλά όταν είναι τον επόμενο μήνα, άρα 20 Μαΐου, θα έχει τελειώσει. Θεωρητικά θα ξέρεις 20 Μαΐου. Αν θα έχεις συνδέκτη. Και να σου πω και κάτι. Το πρόβλημα, Άλεξ, δεν είναι όταν έρχονται άλλα 10 εκατομμύρια, άλλα 5 εκατομμύρια. Το πρόβλημα συνήθως προκύπτει όταν φεύγουν 5 εκατομμύρια ή 10 εκατομμύρια. Αυτός που θα έρθει να βάλει, Χρήστα Θέμου, όμως 5 και 10 εκατομμύρια, και λέμε τυχαία τα νούμερα τώρα, δεν ξέρουμε κάτι συγκεκριμένα. Τυχαία λοιπόν. Αυτός θα θέλει να έχει και λόγο. Εννοείται φυσικά. Δεν το θα έρθει να βάλει τα 5 και 10 εκατομμύρια. Άμα πει τον Καρυπίδη είναι λευκό, δεν το ξέρει αυτό. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση αυτό. Και στο υπογράφω. Θα έχει. Μα δεν θα έρθει αλλιώς. Κανένα στον κόσμο δεν θα έρθει και θα πει, έλα Καρυπίδη, είσαι ωραίος, ωραίο παιδί είσαι. Έλα σου τόσο 5-10 εκατομμύρια και, δεν και μιλάμε, διαχειρίσου τα. Δεν μιλάμε για τον Καρυπίδη. Και ειδικά όταν στην εξίσωση αυτή να ολοκληρώσω, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος το γνωρίζει το αντικείμενο και λέγεται Σακίεβιτς. Ναι. Και έχει και τις διασυνδέσεις που δεν έχει ο Καρυπίδης στο εξωτερικό, με ομάδες, με ατζέντιδες, με ό,τι μπορείς να φανταστείς, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και? Όταν υπάρχει στην εξίσωση τέτοιο άνθρωπο, δεν μπορεί να μην έχει λόγο επί του αγωνιστικού, για παράδειγμα. Ποιο είναι ιδιοκτήτη. Πάντα στην περίπτωση και στο υποθετικό σενάριο ότι μπαίνουν λεφτά και μπαίνουν και αυτοί οι άνθρωποι στη μετοχική σύνδεση. Απλά δεν μπορούμε όταν να μιλάμε υποθετικά. Ναι, μα ο άνθρωπο λέει για το ταξίδι και αν προκύψει κάτι. Φυσικά, αν προκύψει. Το υποθετικά που το λέω. Και προκύψει εισροή χρημάτων. Αυτή η εισροή χρημάτων θα γίνει με ταυτόχρονη προφανώ συμμετοχή και στο μετοχικό κεφάλαιο. Άρα σε αυτή την περίπτωση έρχονται και οι λόγοι και ο λόγος που θα θέλει να έχει αυτό. Και άμα είναι εξίσου. Δηλαδή πει ο Καρυπίδης, έχω βάλει 3, 4, 5, 25. Πάλι δεν θα πρέπει να έχουν λόγο αυτή τα χρήματα. Πού το ξέρει πώς θα αποφασίσουν από κοινού. Μπορεί κάποιος να αποφασίσει αυτό, μπορεί να τον εμπιστευτούν. Εσύ δεν έχει εμπιστευτεί ποτέ κάποιον, δεν έχει δώσει χρήματα σε κάποιον να τα επενδύσει, παράδειγμα. Δεν το ξέρει αυτό. Ενώ πιο ότι όλα όσα κάνουμε εμεί τώρα είναι εικασία. Η εικασία αυτή. Εγώ ξέρω τις όλες τις τομείς της ζωής ότι όταν πάω να βάλω κάπου θέλω να έχω λόγο. Ωραία, δεν τα βάζω χωρίς να έχω λόγο. Συγγνώμη, άμα βάλουμε από 5 και εγώ είμαι εδώ και δουλεύω και εσύ κάνεις διακοπές στην Αμερική. Ποιος θα έχει τον μεγαλύτερο λόγο, εσύ ή εγώ, αν βάλουμε από 5. Δεν μπορεί να μην έχουν τους ανθρώπους τους. Δηλαδή το θεωρώ αφελές να μπουν σε ένα υποθετικό σενάριο. Μα είναι άνθρωπος ο Καρυπίδης. Και δεν ξέρεις, δεν θα είναι αυτός ο άνθρωπος τους. Δεν το ξέρεις, Αλέξ, αυτό σου λέω. Και να σου πω κάτι, κάνουμε ένα λάθος τώρα και εγώ και εσύ. Κάνουμε εικασίες. Γιατί ήρθαν εδώ και ενώ λέγονταν για εκατομμύριο, δεν υπόθηκε τίποτα επί εκατομμυρίων. Ούτε είπαν στον Καρυπίδη, έχω 10 εκατομμύρια. Απλά θεωρώ αφελές για ανθρώπους που είναι επιχειρηματίες και είναι και άνθρωπος του ποδοσφαίρου και ο Σακίεβιτς να συζητάμε το ότι δεν θα είναι. Κάποιοι δικοί τους άνθρωποι ή αυτοί εδώ. Για το θεωρώ, να είναι, θα πρέπει να το δεχθεί αυτός που είναι ιδιοκτήτης τώρα. Ή τι σημαίνει, να πάψει να είναι ιδιοκτήτης. Σε περίπτωση συμφωνίας, λέω. Σε περίπτωση συμφωνίας. Συμφωνία, δεν πιστεύω ότι δεν θα έχουν τους δικούς τους ανθρώπους. Ναι, αλλά εμείς προβληματιζόμαστε από τώρα για το σε περίπτωση συμφωνίας, ενώ δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν προβληματιζόμαστε, απλά. Καταλαβαίνω και τον κόσμο και εγώ αυτή τη άποψη είμαι ότι είναι καλοδεχούμενα αν υπάρχουν λεφτά. Θα είναι καλοδεχούμενα. Εξαρτάται πόσα λεφτά είναι, υπό ποια συνθήκη. Και να σου πω κάτι, μπορεί να έρθουν και να πούν 50 εκατομμύρια. Αν θέλει, πουλάει ο Καρυπίδης. Είναι δικιά του η ομάδα αυτή τη στιγμή. 50. Θα μου πει, αν πούν 50, θα τον τυλίξουμε εμείς και θα.
θα το πάμε. Αλλά και πάλι. Δεν είναι διατή. Αυτό θα αποφασίσει από εκεί και πέρα και θα αναλάβει και τις ευθύνες του και θα τρέξει μόνο του το καράβι με ό,τι συνέπεια έχει για τον ίδιο αυτό. Αυτό ξέρει ποιε είναι. Αυτό ξέρει ποιε είναι οι δυνατότητές του. Αυτό ξέρει μέχρι που μπορεί να απλώσει τα πόδια του. Η ευθύνη, όπως λες, είναι δική του. 100%. Και θα πρέπει να ξέρει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως στη Football League. Οι απαιτήσεις είναι αυξημένες. Τα νούμερα είναι αυξημένα. Ασφαλώς και τα έσοδα είναι διαφορετικά από ότι στη Football League. Είχε τη Βέρεια, είναι ξεκάθαρα. Είχε τη Βέρεια, αλλά. Είδαμε που πήγε. Είδαμε που πήγε η Βέρεια. Πάμε, άλλο, στο Βέρεια άλλο, πάμε στο διάλειμμα και θα ωραίο παράδειγμα. Επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν στην Τούμπα. Ο Σταύρος Κόλοκας μας περιμένει εκεί για να μας δώσει τις συνθέσεις το παιχνίδι κυπέλου ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Πανιόνιο. Έλα, Σταύρο. Αισιόδοξη πρόβλεψη των συνθέσεις. Τι σύνθεση του ΠΑΟ θα σου δώσω, γιατί Πανιόνιο δεν έχω ακόμα. Κάνε μια πρόβλεψη. Λέξεις, καλησπέρα. Κάνε μια πρόβλεψη. Οι άγνωστες λέξεις θα παίζουν σήμερα. Έχουν τελικό με τον Παναθηναϊκό αυτή την Κυριακή. Παίζουν όλη τη σεζόν ουσιαστικά. Αν κερδίσουν έχουν ελπίδες να βγουν η Ευρώπη. Αν δεν κερδίσουν δεν έχουν ελπίδες να βγουν η Ευρώπη. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ πάντως έχει κάνει ένα μήνυμα rotation ο Λουτσέσκο. Δίνει ανάσεις σε σημαντικούς παίκτες, στο Βιερίνια κυρίως βασικά. Στόπερ δεν μπορεί να δώσει ανάσεις σε κανέναν. Δύο έχει. Κάνω το δοκάρι για Πασχαλάκης. Στο δεξιέχο της άμυνας ο Μάτος. Στο αριστερό ο Αζεβέδο. Βαρέλα, Λίκρας, κεντρική αμυντική. Σάχοφ και Μαουρίτσιο. Οι δύο αμυντικοί μέση, ο Πέλκας στο δεξιέχο, Μαουρίτσιο και Πέλκας επιστρέφουν μετά την τιμωρία που εξέτησαν. Μέρος της Οπέλκας, ολόκληρο Μαουρίτσιο. Και δεξιά ο Λιμιός, αριστερά ο Μπίσεσβαρ και στην κορυφή της επίθεσης ο Ευθύμης Κουλούρης. Βιερίνια, Πρίγιοβιτς, Μακ, Τζάλμα, ποιος άλλος. Κάνιας, Ελκαντουρί είναι εκτός ενδεκάδας, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλο το βάθος του ρόστερ του ΠΑΟΚ, μιας και ουσιαστικό κενό δεν υπάρχει. Στην ενδεκάδα που καλείται να υπερασπιστεί το 1-3 της νέας μήνυσης. Και σχετικά ο ΠΑΟΚ θεωρητικά μάλλον έχει ένα εύκολο έργο, αν και πολλά έχουν δει τα μάτια μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίως στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Άλεξ, αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ από την άδεια Τούμπα, κάτι σύνηθες φέτος για ένα τη χώρα. Καλά που παίζει ο Τσακυρόπουλος, καλές μουσικές, γιατί περνάμε καλά. Επιστροφή σε σένα και στην εκπομπή του Όλα Παουτάρης. Έγινε, τα λέμε σε λίγο, ευχαριστούμε. Ακούσατε λοιπόν τη σύνθεση του ΠΑΟ και εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Έχουμε μπει στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Ο φίλος ο 506 λέει ότι. Λέει και ένα άλλο στο μήνυμά του στο τέλος ότι αυτός ο Γρηγορίου, ρε παιδιά, είναι πολύ γλυκανάλατος. Αναφέρεται στα σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον προπονητή του Πανιωνίου. Καθώς είχε γίνει γνωστό ότι δεν θα συνεχίσει τη συνεργασία του Πανιωνίου, τουλάχιστον αυτό. Υπάρχει ως πληροφόρηση και έσπευσαν αμέσως να συνδέσουν την επόμενη ομάδα της καριέρας του με τον Άρη, του Γρηγορίου. Να σας πω κάτι, δεν ξέρω ποιος θα είναι και τι θα γίνει με τον επόμενο προπονητή του Άρη, εφόσον αποφασιστεί, που είναι πολύ πιθανό το τέλος της συνεργασίας με τον τέλος της συνεργασίας, τους άλλους μονοετές είναι το συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο Δημήτρης Σπανός με την ομάδα του Άρη. Αλλά εγώ περιμένω μία επιλογή η οποία και θα έχει αγωνιστικό αντίκτυπο, δηλαδή ένας προπονητής ικανός να δημιουργήσει με το ρόστερ που θα έχει στα χέρια του και όχι μία αμφιλεγόμενη επιλογή, και κυρίως ένα δεύτερο σκέλος να είναι ένας προπονητής ο οποίος θα κάνει και τον γκέλ στον κόσμο, διότι επιστρέφεις μετά από 4 χρόνια με δίψα πραγματική και προσμονή στη Σούπερ Λίγκα, ξεκάθαρα με πολύ μεγάλη διάθεση για μαζική επιστροφή στο γήπεδο, για να δούμε όμορφα πράγματα μετά από τόσα χρόνια. Μα θέλετε να βάλουμε και τα δύο δύσκολα χρόνια πριν από την τετραετία αυτή της αυτοεξορίας, τα βάζουμε και αυτά, 6 λοιπόν τον αριθμό. Και θεωρώ προσωπική άποψη ότι, χωρίς να σημαίνει ότι οποιοδήποτε Γρηγορίου ή οποιονδήποτε άλλον Έλληνα τέτοιου βεληνικού προπονητή βάλετε στην εξίσωση, σημαίνει ότι μπορεί να κάνει δουλειά, αλλά δεν κάνεις επικοινωνιακό γκέλ και σίγουρα ξεκινάς, αν πας σε μια τέτοια επιλογή, με ένα προπονητή που έχει ρίσκο στην επιλογή σου. 100% από αυτή την άποψη το λέω, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι οποιοδήποτε Γρηγορίου και οποιοδήποτε Μάντζιος, και αναφέρω και το Μάντζιο γιατί και αυτού το όνομα γράφτηκε,
δεν μπορεί να κάνει δουλειά. Μπορεί να έρθει από το πουθενά ένας προπονητής και να κάνει παπάδες. Και μπορεί να έρθει ένα μεγάλο όνομα και να κάνει μια τρύπα στο νερό. Έχουμε δει ούκο λίγες τέτοιες περιπτώσεις. Απλά το βέβαιο είναι ότι υπάρχει μια τεράστια δίψα, υπάρχουν πάρα πολλές προσδοκίες και δεν ξέρω, ίσως να τις χαμηλώνεις λίγο αυτές τις προσδοκίες για να απαντήσω και στο 506 και στο σχόλιο του επιλέγοντας ένα τέτοιο προπονητή. Χωρίς βέβαια να τον αδικούμε, επαναλαμβάνω, γιατί πριν δούμε τη δουλειά του οποιοδήποτε στο γήπεδο που είναι ο καθρέφτης, δεν πρέπει να προεξοφλούμε. Στέκομαι περισσότερο στο επικοινωνιακό, αν θέλετε, και στο γκέλ που μπορεί να κάνει ένα τέτοιο όνομα. Σαφώς ο φίλαθλος του Άρη περιμένει, θα περιμένει ενδεχομένως κάτι διαφορετικό, κακά τα ψέματα. Και η ΠΑΕ ευχήθηκε μέσα από την προσωπική της ιστοσελίδα με ανάρτηση τα περαστικά στον Δημήτρη Ανάκογλου. Τον έχουν επισκεφθεί τις τελευταίες ώρες από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το χειρουργείο σχεδόν όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα, όλοι οι συμπαίκτες του, για να του ευχηθούν και από κοντά τα περαστικά τους και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους. Και είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνεται ο αθλητής ότι έχει δίπλα του όλο τον Άρη και να παίρνει δύναμη για την προσπάθεια που θα κάνει να επιστρέψει. Ήδη είναι ένα χρόνο εκτός αγωνιστικής δράσης ο Ανάκογλου, θυμίζω, και θα χρειαστεί τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη, αν όλα πάνε καλά στο διάστημα και το ευχόμαστε πραγματικά, της αποκατάστασής του, μέχρι να μπορέσει να διεκδικήσει και πάλι χρόνο συμμετοχής. Δεν είναι μια απόφαση που πάρθηκε ξαφνικά πριν από λίγες μέρες. Εδώ και αρκετό διάστημα, κανένα μήνα, μη σου πω και παραπάνω, υπήρχε ξανά πρόβλημα στο εγχειρισμένο γόνατο του Ανάκογλου. Απλά είχε αποφασιστεί, κατόπιν συνεννόηση φυσικά του γιατρού της ομάδας με τον ποδοσφαιριστή, να πάει σε μια ενδυνάμωση, σε ένα πρόγραμμα, επειδή υπήρχε μια μερική ρήξη εκ νέου στο γόνατό του, μήπως αποφύγει τον υστέρι. Γιατί εντάξει, ο άνθρωπος μόλις είχε επιστρέψει από χειρουργείο, δεν είναι εύκολη απόφαση να ξαναμπεί αμέσως στο χειρουργείο. Δυστυχώς όμως δεν απέδωσε αυτό το πρόγραμμα, και όταν ο γιατρός του Άρη του εξέθεσε αυτή τη φορά πριν από λίγες μέρες τα δεδομένα έτσι ακριβώς όπως έχουν, πήρε και το ok από τον αθλητή να οδηγηθεί και πάλι σε χειρουργική επέμβαση. Δηλαδή εδώ και καιρό ήταν γνωστό το ότι ο Ανάκογλου εμφάνισε πάλι πρόβλημα στο γόνατό του. Προσπάθησε το παιδί, δεν τα κατάφερε με τη θεραπεία που και το πρόγραμμα που ακολούθησε να το ξεπεράσει, και αναγκάστηκε να περάσει και πάλι σήμερα την πόρτα του χειρουργείου. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά στην επέμβασή του, και επαναλαμβάνω, το χρονοδιάγραμμα είναι κάπου εκεί. Τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω, εξαρτάται πώς θα είναι και το πόδι του αθλητή όλο αυτό το διάστημα. Εμείς από τη δική μας την πλευρά να ευχηθούμε, εννοείται, γρήγορα σιδερένιος, να πάνε όλα καλά, μακριά από κάθε ατυχία πλέον ο Ανάκογλου. Είναι ένας από τους χειρότερους τραυματισμούς που μπορεί να έχει ένας αθλητής, πόσο δε μάλλον ένας ποδοσφαιριστής, ο χιαστός. Μπορεί να σε πάει πάρα πολύ πίσω, μπορεί να σε λυγίσει ψυχολογικά αν δεν είσαι δυνατός. Ελπίζουμε ο Ανάκογλου να είναι δυνατός, είναι και πολύ καλό παιδί, πέρα από όλα τα άλλα, και να το ξεπεράσει γρήγορα. Εμείς θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Σήμερα θα κλείσουμε κάνα δεκάλεπτο νωρίτερα, θυμίζω, γιατί θα πρέπει να παίξουμε τις διαφημίσεις μας και πτάει η ώρα να κάνουμε τη σύνδεση με τη Ντούμπα για το παιχνίδι Κυπέλλου. Οπότε διάλειμμα και επιστροφή σε λίγο για την τελική μας ευθεία. Ποιον έχουμε τώρα, φίλε Βασίλη Καβαδία? Αγάπη. Η αγάπη δεν άρχισε μια μέρα, ούτε καν ένα δευτερόλεπτο. Είναι στη γραμμή. Ποια από τις αγάπες σου είναι αυτή? Καλησπέρα σας από την Ντούμπα. Τι γίνεται? Η αγάπη. Εντάξει, φίλοι μας είναι. Η Μίση Σμιθ. Θα μας πεις τώρα την ενδεκάδα του Πανιουνίου, έτσι δεν είναι? Η Μίση Σμιθ θα σας πει και τις δύο ενδεκάδες. Θα θυμίσουμε μία ακόμη και του ΠΑΟΚ και φυσικά θα πούμε και του Πανιουνίου. Ας ξεκινήσουμε με του Πανιουνίου που είναι η φρέσκια. Ναι. Τελικά δεν έχει τόσες εκπλήξεις όσο περιμέναμε στην αρχή. Mm-hmm. Μία κανονική ενδεκάδα θα μπορούσαμε να πούμε, με τον Κότνικ στο τέρμα Πανιώνιος, στα δεξιά ο Παπαγεωργίου, στα αριστερά ο Σαλαμαντάς και στο κέντρο της άμυνας ο Σταυρόπουλος μαζί με τον Μπανανά. Μακρύλος και Κόρμπος στο κέντρο με τον Μπραχίμι λίγο πιο μπροστά σε ρόλο επιτελικού. Ο Οικονομίδης στα δεξιά, ο Μασούρας στα αριστερά και στην κορυφή
ο Γεσίλ για τον Πανιόνι, ο οποίος έχει στον πάγκο τον Παντή, τον Πινιώτη, τον Σαββίδη, τον Σπυριντόνοβιτ, τον Βουκελάτα, τον Τουρμισάη και τον Νοβάκ. Να θυμίσουμε μια και του πάγκου, γιατί την είπε και ο Σταύρος πριν, ναι. Αλλά για όσους συνδέθηκαν τώρα, ο Πασχαλάκης είναι στο τέρμα, ο Μάτς στα δεξιά, ο Αζεβέδο, συγγνώμη, στα αριστερά. Κρέσπο και Βαρέλα στο κέντρο της άμυνας, Σάκοφ και Μαουρίσιο δίδυμο στο κέντρο με τον Πέλκα λίγο πιο μπροστά σε ρόλο επιτελικού, στα δεξιά ο Μπίστεβα, στα αριστερά ο Λιμιός και ο Κουλούρης στην κορυφή. Απορία. Γιατί σε αυτό το μάτς δεν παίζει άλλος τερματοφύλακας? Ο Σιαμπάνης είναι στον πάγκο για τον Πάβε, επιλέχθηκε απλά να πάρει σειρά αγώνων. Ο Γλύκος δεν είναι έτοιμος, λες? Είναι. Έχει μπει ο Γλύκος. Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Σε τέτοια μάτς, δηλαδή, δεν το λέω τώρα για τον Λουτσέσκο, αλλά όλοι οι προπονητές σε τέτοια μάτς που έχει κερδίσει η ομάδα 1-3 έτσι, το πρώτο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Δεν δίνει την ευκαιρία σε κάποιον άλλον, αυτό λέω. Εντάξει, χρειάζεται απλά να σου πω κάτι, όσο και να έχει, δεν νομίζω ότι μπορείς να έρθεις κάτι τώρα σε αυτή τη φάση πολλά πράγματα και με 3-1 να μου πεις, αλλά okay, αυτή είναι η επιλογή. Ο Σιαμπάνης είναι στο πάγκο για τον ΠΑΟΚ, εκτός έμεινε και ο Ρέι και ο Γλύκος. Και επιλέχθηκε ο Πασχαλάκης για να ξεκινήσει. Μάλιστα. Okay, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Αγαπητή, για αργότερα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή ευχαριστούμε, συνέχεια. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και εσένα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Σαμαράς θα απουσιάσει από το παιχνίδι της Κυριακής. Και πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη, ο Σαραντάρης, 40χρονος. Δεν μπορεί να παίξει, φίλε. Δημήτρης Σαμαράς. Τρία μάτσε, μια εβδομάδα. Ο οποίος είχε συμπληρώσει 7 κίτρινες κάρτες, άρα πρέπει να δηλωθεί σε δύο παιχνίδια. Δηλώθηκε σε αυτό και στο παιχνίδι με τον Πανεγιάλη, όπου θα εκτίσουν επίσης ποινή και ο Βεργόνης με τον Λόπεθ. Ο Λόπεθ είχε και αυτός 7, δηλώθηκε και με τον Όφη. Ναι. Να εκτίσει ποινή. Άρα μόνο ο Σαμαράς θα απουσιάσει από το. Από τους βασικούς δηλαδή ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα Πόντου στην αναμέτρηση της Κυριακής. Καλό παιδί. Ναι, από τα καλύτερα, όντως. Που τίμησαν τη φανέλα, το προσπάθησαν. Εντάξει, δεν πέτυχε, όπως και όλοι οι υπόλοιποι την πρώτη σεζόν, αλλά εντάξει, νομίζω ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί κανείς να του προστάψει το παραμικρό του στο διάστημα που ήταν στον Άρη. Δεν νομίζω ότι. Βέβαια και ο Γεωργιάδης στο διάστημα που ήταν από τους πιο ποδοσφαιριστές που δηλαδή τίμησε και αυτός πραγματικά και βοήθησε όσο μπορείς. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι δεν. Όχι, δεν είπα για τους άλλους κάτι αρνητικό. Απλά λέω ότι ο Σαμαράς, επειδή μου γενικότερα. Ένα προφίλ τέτοιο έχει. Σου βγάζει ένα τέτοιο προφίλ, όπως το λες και εσύ, ενός παιδιού που και επαγγελματίας είναι καλός, αλλά και καλό παιδί είναι. Και χωρίς να έχω προσωπική επαφή ούτε με τον ένα, ούτε με τον άλλο, ούτε με τον Καλογέρη. Και αυτός ήταν. Εντάξει, ναι, okay. Τώρα, έτσι ρωτάτε αρκετοί και για διάφορα ονόματα που έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν. Τι θέλω να επιστρέψουμε τώρα πάλι στην ίδια κουβέντα. Θα πω για παράδειγμα για το Γιάννου, που είναι ένα όνομα που έχει γραφτεί αρκετές φορές τις τελευταίες μέρες. Ο Γιάννου, ο Απόστολος Γιάννου, ο οποίος αγορίζεται στη Λεμεσό, στην Κύπρο από το Γενάρη και μετά, έχει κάνει ένα συμβόλαιο από όσο γνωρίζω 2,5 ετών με την ομάδα της Κύπρου και οι ετήσιες απολαβές του ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Αυτά έτσι για να έχουμε μια εικόνα για το τι, για ποιο πράγμα μιλάμε δηλαδή, εντάξει. Δεν λέω ότι είναι καλός παίκτης ή ότι δεν μπορεί να έρθει, εντάξει. Απλά λέω ότι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, τα οικονομικά, είναι αυτά. Αμείβεται με ένα ποσό πάνω από 200.000 ευρώ στην ομάδα, την ΑΕΛ Μεσούρη, που νομίζω πάει να πάρει το πρωτάθλημα, έτσι, ναι, αν δεν κάνω λάθος, στην Κύπρο. Έχει κάνει συμβόλαιο για 2,5 χρόνια και μάλιστα το τελευταίο διάστημα πάει και αρκετά καλά, από τότε που τραυματίστηκε δηλαδή ο βασικός επιθετικός της ομάδας της Λεμεσού και σκοράρει μάλιστα στα τελευταία παιχνίδια. Του πήρε λίγο χρόνο κάποια 2-3 παιχνίδια στο ξεκίνημα να βρει τα πατήματά του, γιατί είχε και μια αποχή κανένα τρίμηνο. Αλλά από τότε είναι βασικός και μάλιστα σκοράρει κιόλας και έχει και, επαναλαμβάνω, ένα συμβόλαιο το οποίο είναι της τάξης των 200 και κάτι χιλιάδων ευρώ. Αυτά έτσι απλά για μια περίπτωση από τις πολλές που γράφτηκαν τις τελευταίες μέρες. Μέχρι τώρα έχουν γραφτεί περίπου 35 ονόματα. Φαντάζομαι θα έχουμε ένα ρόστερ 70 παιχτών του χρόνου. Και από τα 35 που είναι τα πιθανά, είναι κάποιοι που είναι ελεύθεροι, κάποιοι οι οποίοι
ταιριάζουν στο προφίλ του Άρη κτλ. Θα έρθουν τρεις και θα πούνε μετά κάποιοι. Από τον Απρίλιο το γράψαμε ότι θα έρθουν. Απλά δεν σας λέμε ότι δεν γράψαμε και τα άλλα 32. Εντάξει, ο κόσμος έτσι τρελαίνεται βέβαια. Ακούει 444 ονόματα. Εντάξει, δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το βλέπετε, το ξέρετε, το αντιλαμβάνεστε. Τώρα, αν κάποιοι επιλέγουν κάθε μέρα να γράφουν 2, 3, 4, 5 ονόματα μόνο και μόνο για να τα γράφουν, ας συνεχίσουν να τα γράφουν. Κάποια στιγμή ο κύριος Σαββόπουλος εδώ θα γράψει τα ονόματα που θα πάρει ομάδα. Ναι, ναι. Ωραία, δεν το είπα. Νομίζω ωραία το είπα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Στην ΑΕΚ Λάρνακας είναι και ο στην Ελεμισού, να, απλά να διευκρινίσω, εντάξει. Δεν είναι στην... Το σενάριο αυτό με ανάκουγγλ τελικά το είδες καθόλου, ανανέωσε, δεν ανανέωσε. Εγώ ξέρω δεν έχει ανανέωσει ακόμα. Εγώ και εγώ ξέρω δεν έχει ανανέωσει. Έτσι. Δες πω. Θα δούμε. Τι θα κάνει. Και ο ανάκουγγλ και όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν. Και πιθανό να είναι στην ομάδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Για δυνάμωση λίγο. Στο μπάσκετ ευτυχώς υπάρχει αυτή η διακοπή που θα βοηθήσει την ομάδα να δει τους τραυματίες να επιστρέφουν έτοιμοι πλέον για να αγωνιστούν. Ο Αθηναίος κυρίως, ο Μπέλ νομίζω ότι ξεπεράσει, αλλά και αυτός είναι καλύτερο που θα μείνει έτσι κάποιες μέρες να ξεκουραστεί. Επιστρέφουν στις προπονήσεις σιγά σιγά οι αθλητές μετά τις ημέρες ρεπό που έδωσε ο Αγγέλου. 4 Μαΐου είναι το παιχνίδι, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας δηλαδή. Και νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο τώρα αυτό το διάστημα της διακοπής για να δουλέψει κιόλας η ομάδα, να περάσει και δύο πράγματα ο Βαγγέλης Αγγέλου, να δώσει και δύο δικά του συστήματα, γιατί ήρθε κατευθείαν, μπήκε στα παιχνίδια. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν μάλιστα υπάρχουν και 2-3 σοβαροί τραυματισμοί, δεν μπορείς να δουλέψεις και έτσι όπως επιθυμείς. Να δούμε τι θα γίνει επιτέλους και με αυτόν τον Μόραντ. Έρχεται, δεν έρχεται. Και τι να έρθει να παίξει δύο μάτς για να βοηθάσει προπονήσεις. Τέλος πάντων, προφανώς κάτι άλλο συμβαίνει εκεί πέρα. Εντάξει. Πρέπει να βγαίνουν και οι προπονήσεις όμως για να μπορείς να κάνει δουλειά, να υπάρχουν οι υψηλοί που πρέπει για να βγαίνουν οι προπονήσεις. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Οι προπονητές πρέπει να τα σκέφτονται όλα. Και γι' αυτό το λόγο περισσότερο νομίζω τον θέλουν και όχι για να το αν θα παίξει τα 2-3 τελευταία παιχνίδια. Άρα τι λόγο να κάνουμε για το συγκεκριμένο κομμάτι, μα είναι γι' αυτό. Εντάξει, αν είναι η επιθυμία του προπονητή όμως, γι' αυτό το αναφέρουμε, είναι η επιθυμία του προπονητή να κάνει πιο ανταγωνιστικές προπονήσεις με έναν ακόμη υψηλό για να βγαίνουν αυτά που θέλει. Που θέλει. Γιατί είπες προηγουμένως να δουλέψει η ομάδα στο διάστημα της διακοπής. Να δουλέψει, αλλά να υπάρχουν και συνθήκες για να δουλέψει. Σωστό. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση και με το συγκεκριμένο αθλητή, αν θα υπάρχει τελικά συμφωνία έστω για το τέλος της περίοδου. Σήμερα έγινε και ένα δέλτα σίγμα στη Football League, το οποίο μάλιστα παρέστη για τελευταία φορά και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Μάλλον δεν θα ξαναπάει σε κάποιο. Και ήταν ένα δέλτα σίγμα στο οποίο εξελέγει αντιπρόεδρος ο κύριος Λιχναράς του Κισαμικού, χωρίς ουσιαστικά έτσι κάποιες σημαντικές αποφάσεις, απλά είναι το σημειολογικό ότι παρέστη μάλλον για τελευταία φορά ο Καρυπίδης. Και υπάρχει μια πληροφορία που μεταφέρεται από την ΠΑΕ ότι ο Αλαφούζος κάλεσε εκ νέου της ομάδας χωρίς τηλεοπτικό συμβόλαιο για νέα συνάντηση αυτό το Σάββατο για να συζητήσουν το μείζον ζήτημα για όλες τις ομάδες που δεν έχουν τηλεοπτικό της τηλεοπτικής στέγης. Κάποιος μου είπε ότι αυτές τις μέρες ο Άρης μιλάει και με την ΕΡΤ. Θα το ψάξουμε λίγο να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Νομίζω ότι αν πάει προς την κατεύθυνση την συνολική του Αλαφούζου της προοπτικής αυτής, δηλαδή με τις ομάδες, μπορεί να προκύψει ο TTV. Υπάρχει μια πρόθεση του ο TTV να πάει στην κόντρα με Παναθηναϊκό, Άρη και τις υπόλοιπες ομάδες, ώστε να αντισταθμίσει την δυναμική της Νόβα που με Ολυμπιακό ΑΕΚ ΠΑΟΚ που έχει και τις υπόλοιπες ομάδες. Θα δούμε. Είναι πάντως όλα στο τραπέζι. Θα το δούμε πώς θα προκύψει.
αν θα υπάρξει, θα ξεκαθαρίσει νομίζω μετά από αυτή τη συνάντηση που λες με τον Αλαφούζο και το που θα είναι όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Γιατί έχει μια λόγο Sky και τα λοιπά, έχουν νομίζω και κοινά μετοχές, τι έχουν εκεί όλοι μαζί. Ναι. Θα δούμε, θα κλείθει πάντως και ο Άρης αυτή την συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί. Είναι ένα από τα βασικά έσοδα της επόμενης σεζόν και ο Άρης θα επιδιώξει και πρέπει να επιδιώξει ως ένα μεγάλο μέγεθος ένα αντίστοιχο τηλεοπτικό συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Δεν ξέρουμε τώρα ποιο θα είναι ο TTV όπως είπες, θα είναι Nova και με τι χρήματα θα είναι αυτό το συμβόλαιο. Και ποιος θα είναι, για να ξέρει και ο κόσμος που θα κάνει καμιά συνδρομή για την επόμενη σεζόν. Γιατί φαντάζομαι, ειδικά στην Nova, πολλοί Αριανοί τη διέκοψαν, την έχουν διακόψει εδώ και χρόνια την συνδρομή τους. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Είναι 7 παρα 10. Θα πρέπει να κλείσουμε λίγο νωρίτερα, γιατί θα πρέπει να παίξουμε τις διαφημίσεις μας για να είμαστε on time στην Σέντρα, στην Τούμπα, όπου θα ακούσετε το Σταύρο Κόλκα στο ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Καβαδία που ήταν μαζί μας, πίσω από την κονσόλα του, και όλους εσάς φυσικά που ήσασταν εδώ συντονισμένοι. Να είστε καλά. Ο Νίκος ο Μοσχοβίτης σας κρατήσει την τροφιά εδώ στο στούντιο.